Οι πιθανότητες να ευοδοθούν οι συνομιλίες στο Κάιρο είναι περιορισμένες, όμως, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ιωαννίδης, έχουμε μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι κάτι κινείται, καθώς έρχεται στην επιφάνεια ένα νέο σχέδιο προσυζήτησης, Σταύρο. Πράγματι, Γιάννη, και αυτό το επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος χάρτης που έχουν παρουσιάσει οι Ισραηλινοί στους Αιγύπτιους διαμεσολαβητές. Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις θέσεις που θα διατηρήσει ο Ισραηλινός στρατός στους δύο διαδρόμους, στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και στον διάδρομο Χαζερίν, για την πρώτη φάση της συμφωνίας, κατά την ανταλλαγή δηλαδή ομήρων με κρατουμένους. Και μάλιστα φαίνεται πως σε αυτή τη φάση οι δυνάμεις θα είναι ελαφρώς μειωμένες από ό,τι συμβαίνει τώρα. Οι Αιγύπτιοι φαίνεται πως δίνουν το πράσινο φως προς το παρόν σε αυτό το σχέδιο, το οποίο μάλιστα αύριο αναμένεται να παρουσιάσουν σε εκπροσώπους της Χαμάς και θα αναμένουν την απάντησή τους. Ο στόχος, όπως επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε, Γιάννη, είναι η Χαμάς να έρθει με διαπραγματευτές, με αντιπροσώπους την Κυριακή, όπου είναι προγραμματισμένη μια νέα συνάντηση, όπου εκεί θα συμμετέχουν και Αμερικανοί και Καταριανοί και Αιγύπτιοι βεβαίως και Ισραηλινοί. Αν γίνει αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που η Χαμάς συμμετέχει με φυσική παρουσία, θα μπορούσε να πει κανείς, με αξιωματούχους σε μια τέτοια συζήτηση. Και βεβαίως αυτό μπορεί να οδηγήσει, και εκεί σκοπεύουν τουλάχιστον οι διαπραγματευτές, σε μια ταχύτερη διαδικασία ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Και οι Αμερικανοί φαίνεται ότι είναι πιο αισιόδοξοι από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Λένε ότι είναι επικοδομητικές οι συζητήσεις και ότι δεν έχουν καταρρεύσει. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι σημειώνεται πρόοδος. Για να δούμε λοιπόν εάν αυτό θα μεταφραστεί και στην πράξη σε απτά αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.